Με τα προβλήματα στον κλιματισμό του αεροδρομίου Ηρακλείου να έχουν γίνει πολλά και αντικείμενο σχολιασμού από επιβάτε, και λίγου μήνε πριν ξεκινήσει η νέα τουριστική σεζόν, άρχισαν οι εργασίε για την αντικατάσταση των κλιματιστικών. Θα αλλάξουμε όλε τι κεντρικέ κλιματιστικές μονάδε και τα υδραυλικά συστήματα που στηρίζουν αυτέ, με καινούρια. Διότι από την πολυκαιρία, την αλμύρα τη θάλασσα και γενικά τον καιρό που έχουμε. Ε, όταν είμαστε κοντά σε θαλάσσινο περιβάλλον, είχαν διαβρωθεί και είχαμε απώλειες, ε, δεν ήταν ότι δεν δουλεύαν, αλλά είχαμε απώλειες. Υπήρξε πρόβλημα στον κρυματισμό, δεν μπορώ να πω όχι, υπήρχε και υπάρχει ακόμη, σε κάποιους χώρους συγκεκριμένους μέσα στο αεροδρόμιο <σκυρίζει> και σε κάποιους άλλους ο πολύς κόσμος. Πρόκειται για 24 νέε κλιματιστικέ μονάδε που θα τοποθετηθούν στον οίκο Καζαντζάκη. Οι εργασίε που ανέρχονται περίπου σε ένα εκατομμύριο ευρώ εκτιμάται πω θα διαρκέσουν ένα και πλέον μήνα. Έχουν ξεκινήσει από σήμερα να κάνουν πρόδρομε εργασίε απάνω, ώστε να καθαριστεί λίγο ο χώρο. Τώρα θα μπουν καινούργια μηχανήματα, είναι 24 μηχανήματα. Το κόστο περίπου θα πάει γύρω στο ένα εκατομμύριο και κάτι. Έχουν έρθει έχουν ήδη τα πρώτα μηχανήματα. Και από αύριο θα αρχίσει ο εργολάβο να τα σηκώνει, να τα βάζει πάνω στην ταράτσα. Ε, θα χρειαστεί κανένα μήνα, ίσω και κάτι παραπάνω. Παράλληλα, η διοίκηση του αεροδρομίου αναμένει το πράσινο φω για την ασφαλτόστρωση στον διάδρομο προσγείωση. Καθώ για το εν λόγω ζήτημα δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμή κάποια επίσημη απάντηση, Δεν ξέρω να σα πω ακόμη. Ε, είμαστε σε κάποια βάση. Όταν θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιε εργασίε και χρειαστεί να πάρουμε. Κάποια μέτρα θα ανακοινωθούν κιόλα. Βασικά, ό,τι οι εργασίε μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να ξέρει ο κόσμο ότι πρέπει να τι κάνουμε μέχρι πριν ξεκινήσει η σεζόν.